Την Παρασκευή στις 11 του μήνα, στις 8 η ώρα το πρωί, ο Δήμος μας θα παραλάβει από την κεντρική λαχαναγορά της Καλαμάτας φρούτα, ροδάκινα συγκεκριμένα, τα οποία θα διατεθούν σε δημότες μας που είναι εγγεγραμμένοι στην ανθρωπιστική κρίση και έχουν κάρτα σύτησης. Τα ροδάκινα αυτά θα έλθουν στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μεσίνης και από εκεί θα μοιραστούν στις ενότητες για να τα παραλάβουν οι δικαιούχοι. Οι ωφελούμενοι στο Δήμο Μεσίνης θα είναι 408 οικογένειες που αντιστοιχεί στα 3,5 κιλά φρούτα στο άτομο την εβδομάδα. Αυτό για την εβδομάδα μιλάμε. Την Παρασκευή 11/9 ανοίγουν τα σχολεία. Η Δημοτική Αρχή εύχεται στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς καλή χρονιά και δημιουργική. Στο Δήμο μας υπάρχουν 35 κτίρια. Υπάρχουν 35 κτίρια που ο Δήμος οφείλει να τα συντηρήσει. Μετά από την υποχρέωση που του έδωσε η κεντρική κυβέρνηση, με τα λίγα χρήματα που διαθέτει, που πιστώνεται από το Υπουργείο. Έχουν γίνει πολλές διεργασίες, έχουν γίνει προσπάθειες από το Δήμο τεράστιες να γίνουν η συντήρηση των σχολείων. Συγκεκριμένα στο Δήμο μας υπάρχουν 4 γενικά λύκεια, 1 ΕΠΑΛ, 7 γυμνάσια, 9 δημοτικά, 10 νηπιαγωγεία και 4 παιδικοί σταθμοί. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ικανοποιητικό βαθμό στη συντήρηση και μέχρι την Παρασκευή θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τη νέα χρονιά. Όσο για τη συντήρηση, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε εδώ. Θα συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τα σχολεία και να τα συντηρούμε στο μέτρο του δυνατού που μπορούμε. Τώρα, για τους παιδικούς σταθμούς. Περιμένουμε την εγκεκριμένη κατάσταση με τα ονόματα των παιδιών που θα είναι ωφελημένοι από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Αυτή η κατάσταση θα μας κοινοποιηθεί την Κυριακή Δευτέρα στις 14/9. Έτσι ούτως ώστε να συνεχίσουν και οι παιδικοί σταθμοί απρόσκοπτα να ξεκινήσουν την σχολική τους χρονιά. Οι αιτήσεις που έχουν γίνει για να ωφεληθούν από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ είναι γύρω στους 87 στο Δήμο μας, στους 4 παιδικούς σταθμούς που έχουμε.